Γεια σας και καλώς ήρθατε στην εκπομπή που θέλαμε να κάνουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μια εκπομπή που έχει να κάνει με το Star Wars. Ναι, και αδράξαμε την πιο ασήμαντη ευκαιρία που θα μπορούσαμε να δράξουμε, το τρέιλερ της τέταρτης σεζόν του Star Wars Rebels. Ναι, είμαι ο Γιάννακη Τζουβελέκης. Είμαι ο Σίθης Μάινας. Και αυτή εδώ είναι η εκπομπή μας, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Αυτή είναι η εκπομπή με το Star Wars. Όλα τα τρέιλερ του Star Wars Rebels είναι λίγο φανφαρόνικα. Όντως, και αν θυμάμαι καλά και τη τρίτη σεζόν ήταν έτσι επικό, ας πούμε. Αυτό. Αλλά είναι. Αλλά φανφαρόνικο επικό. Είναι ο Φιλόνι που τρολάρει τον κόσμο. Ο Ντέιβ Φιλόνι, λοιπόν, κάτσε να το πούμε λίγο. Ο Ντέιβ Φιλόνι είναι ο άνθρωπος ο οποίος υπήρξε κάποια στιγμή ο έμπιστος του Λούκας, και ακόμα είναι. Του δόθηκε να σκηνοθετήσει η ταινία Παύλα Πιλότος Clone Wars το 2008. Που αγαπήσατε όλοι. Βγήκε. Μετά συνέχισε στην σειρά Clone Wars. Που όντως αγαπήθηκε από αρκετούς όσο προχώραν τα χρόνια. Και όποιος δεν αγάπησε, ας πούμε, την πέμπτη και την έκτη και την τέταρτη σεζόν. Δεν την έχει δει. Και όταν έγινε η εξαγορά της Lucasfilm από την Disney, κόπηκε το Clone Wars. Δεν έχασε τη δουλειά του ο Φιλόνι. Αντιθέτως, βρήκε και καινούργια δουλειά. Είναι στα κιλά του Λούκας, έχει το μουσί του Λούκας, έχει την ξυπασιά του Λούκας, το ύφος, τη φωνή. Το μάτι, το κοιμήσικο. Σαν ο γιος που δεν είχε ποτέ, αλλά είναι ένας Λούκας ο οποίος δεν βαριέται. Είναι ένας Λούκας ο οποίος ασχολείται με την αφήγηση, ασχολείται με τους χαρακτήρες, ασχολείται με τη μυθολογία. Τον ενδιαφέρει να κρατάει το continuity σε σημεία που ίσως ούτε ο Λούκας ενδιαφερόταν και σε πολλά επεισόδια μπαλώνει τις τρύπες του Λούκας. Οπότε τώρα του ανατέθηκε να κάνει το Rebels, το οποίο ήταν φυσικά από γραμμή της Disney κοντά στο επεισόδιο 4 A New Hope. Έβαλε και πολλά από το Clone Wars μέσα, είτε χαρακτήρες είτε διάφορα plot lines. Έφερε τον Darth Maul πίσω, έφερε την Ahsoka, η οποία ήταν χαρακτήρας που στην αρχή έφαγε τρελό βρυσίδι, αλλά τώρα πια έχει γίνει από τους χαρακτήρες που θέλουν να δουν πολύ σε ταινία. Και πλέον ανακοινώθηκε λοιπόν νωρίτερα φέτος ότι η τέταρτη σεζόν θα είναι η τελευταία. Διότι και χρονικά πλησιάζουμε πλέον στο επεισόδιο 4, αλλά και στο Rogue One. Ήρθε το νέο τρέιλερ και αυτό που διαπιστώνω είναι το εξής. Πολύ μιλιταρισμός. Ναι, εφόσον είμαστε στο πλέον, η ανάσα του Rogue One είναι πάνω μας, οπότε στο σβέρκο μας. Οπότε πλέον πρέπει να το κάνουμε Rogue One, πρέπει να βάλουμε μέσα. Ο Krennic. Αναφέρεται ο Krennic, δεν τον είδαμε. Ο κακός του Rogue One. Ελπίζω να τον δούμε. Θα τον δούμε, το έχουμε πει. Είχε Tarkin. Εξαιρετικός Tarkin. Είχε Thrawn, επιστρέφει από τη σεζόν 3. Ελπίζω να μην πεθάνει. Εκτός από Thrawn είχε και τον σωματοφύλακά του, τον Rook. Τον Rook από τα παλιά βιβλία που τον παίζει τη φωνή του, την κάνει ο Warwick Davis που έκανε το αρχή Ewok. Είχε τον Kanan, ο οποίος πλέον νομίζω ο μόνος του σκοπός είναι να δείξει στους θεατές πόσο γουστάρει την Hera. Σε βάση έχουν κάνει τη σχέση τους, όχι απλά επίσημη. Εντάξει, αυτό δεν ήταν απαραίτητο, διότι ο Kanan έχει και άλλα πράγματα να δώσει και στο τρέιλερ τον είχε μόνο να λέει στη Hera: Hera, θέλεις, έχεις όρεξη. Γιατί εγώ έχω όρεξη. Δεν έχω μάτια, αλλά έχω όρεξη. Ο Έζρα δεν έχει πράγματα να δώσει, όπως λέει και ο ηχολήπτης μας. Θεωρώ ότι η αψίδα του έκλεισε στην τρίτη σεζόν, όπου είπε όχι στον τελευταίο πειρασμό του Μολ. Οπότε δεν ξέρω πού το πάνε τώρα στο μέτωπο το Τζεντάι. Και η αλήθεια είναι ότι το τρέιλερ έδωσε κάτι πολύ ασαφή πράγματα, τα οποία δεν μου φάνηκαν ενδιαφέροντα. Σαν να μην ξέρουν τι να κάνουν και το πάνε σε Animal Charming, που δεν μου έκανε τόσο κούκου. Εντάξει, αυτά ήταν φιλονιές. Θέλω να πω, ο Φιλόνι πολύ καιρό περίμενε να βάλει τους λύκους και τις μαλακίες αυτές. Ναι, το ξέρω. Απλά δεν φαίνεται να έχει κατεύθυνση. Γιατί μάλλον το focus είναι στο πώς θα διηγηθούμε στο Rogue One. Γιατί έχουμε πολύ από τον Σον Γκερέρα, που τον έπαιζε ο Φόρεστ Βίτακερ στο Rogue One. Και εδώ, ναι. Θέλω να πω, έχουμε πολύ από αυτό. Έχουμε τη Μον Μόθμα. Έχουμε συνεχείς αναφορές για το πώς δημιουργείται η συμμαχία επαναστατική. Ναι, αλλά σκέψω ότι ο Έζρα και ο Κέιναν είναι Τζεντάι. Οπότε κάπως πρέπει να τους ξεφορτωθούν. Με κάποιο τρόπο. Σε αυτή τη σεζόν δεν μπορεί στο τελευταίο επεισόδιο, όταν είμαστε τόσο κοντά στο επεισόδιο 4, να μην τους ξεφορτωθούν. Πρέπει να φύγουν. Ίσως πρέπει να πεθάνει ο Τσόπερ. Που του βάλανε και εκείνη υποπάει, λες και έχει φάει σπανάκι και γύρναγε το κεφάλι του και κοπάναγε έναν τύπο. Χαστούκάκια. Τι είναι αυτά. Ο Τσόπερ δεν θα πεθάνει. Ο Τσόπερ είναι ο χειρότερος χαρακτήρας. Είναι στο Rogue One. Είναι ο Άρτου του Φιλόνι. Δυστυχώς. Και υπάρχει και το μέτωπο των Mandalorians, το οποίο. Το οποίο ήταν τελείως Clone Wars. Και θα έχει αρκετό από αυτό, ή θα το ξεπετάξω σε 4 επεισόδια να κλείσει το arc της Σαμπίν. Πάντως, όλα βαδίζουν στο τέλος. Δεν είναι από τις αγαπημένες μου σειρές το Rebels. Ενώ έχει πολλά παιδικά πράγματα. Έχει κάποια πολύ καλά επεισόδια, αλλά σε επίπεδο δεν φτάνει το Clone Wars. Δηλαδή, το Clone Wars, οι τελευταίες του σεζόν ήταν εξαιρετικές. Ελπίζω στα καλύτερα, ελπίζω σε ένα ομαλό τελείωμα. Που επειδή ξέρουν ότι είναι η τελευταία σεζόν, νομίζω θα το έχουν κλείσει. Ξέρουν από easter eggs, ξέρουν από fan service, ξέρουν πότε να μην κάνουν fan service. Οπότε, ναι, αν βλέπετε το Rebels, τέλος πάντων, πείτε μας τι γνώμη έχετε ως τώρα, αν πιστεύετε ότι θα μπορούσε να είναι καλύτερη, τι πιστεύετε ότι θα ακολουθήσει στο μέλλον. Και πιστεύω ότι
αυτό λανσάρει και μια σειρά βίντεο που θα είναι η γνώμη μας, η συζήτησή μας πάνω σε κάθε επεισόδιο Rebels αυτή τη σεζόν, αλλά και κάθε τι που έχει να κάνει με Star Wars. Ναι, και θέλω να μου λύσετε και μια απορία, αν υπάρχει ένας άνθρωπος στην Ελλάδα που να βλέπει το Rebels. Ναι, αν υπάρχει δείτε το βίντεο, να πάρουμε ένα view. Ναι, γράψτε το από κάτω γιατί δεν το αυτό, δεν ξέρω. Αλλά επειδή είναι Star Wars, εμείς το κάνουμε το βίντεο. Το κάνουμε στα παπάρια μας. Οπότε καλή σας συνέχεια, να είστε καλά και... Γεια χαρά. Γεια χαρά.